Πρόεδρε, ιστορική χρονιά φέτος για τον ΠΟΑ και το Ατσαλένιο. Εδώ στο προσφυγικό προάστιο ετοιμάζεστε να γιορτάσετε 70 χρόνια από την ίδρυση της ομάδας σε ένα τουρνουά το οποίο έχει πάρει την ονομασία ενός ανθρώπου που σχεδόν τα μισά χρόνια από τότε που υπάρχει ο ΠΟΑ ήταν στο προεδρικό θόκο, ο Γιάννης ο Καλέμπουμπας. Πραγματικά, φέτος γιορτάζουμε τα 70 χρόνια της ομάδας. Γι' αυτό το λόγο διοργανώσαμε αυτό το πανελλήνιο τουρνουά και δώσαμε το όνομα του Γιάννη του Καλέμπουμπα, που είναι ο μακροβιότερος πρόεδρος του σωματείου και όπως είπες και εσύ, σχεδόν τα μισά χρόνια της ζωής του σωματείου ήταν πρόεδρος ή έστω στα διοικητικά. Και ήταν μια ευκαιρία για μας να δώσουμε μια ελάχιστη τιμή σε αυτόν τον άνθρωπο, γιατί πιστεύω ότι και να κάνεις είναι λίγο για να μπορέσεις να τον τιμήσεις. Γνωρίζουμε ότι έχετε εξάλλου και κοινή φιλοσοφία, σε μεγάλο βαθμό συμφωνείτε στη φιλοσοφία με τον Γιάννη τον Καλέμπα. Και γι' αυτό το λόγο επιλέξαμε να τιμήσουμε τον Γιάννη δίνοντας το όνομά του σε ένα τουρνουά ακαδημιών. Θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει κάποιες άλλες εκδηλώσεις, αλλά θεωρήσαμε σαν Διοικητικό Συμβούλιο ότι αυτό που ταιριάζει περισσότερο είναι αυτό. Διότι αυτή ήταν η φιλοσοφία του και εμείς σαν διοίκηση που ακολούθησε, που ήρθε αμέσως μετά, προσπαθούμε να συνεχίσουμε αυτό το έργο. Το τουρνουά αυτό είναι πανελλήνιο, θα μπορούσε να ήταν, προσπαθήσαμε να το κάνουμε διεθνές, αλλά λόγω του κορονοϊού και των καταστάσεων που επικρατούν ήταν λίγο δύσκολο να έρθουν οι ομάδες από το εξωτερικό, παρά το ότι είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Έτσι λοιπόν το τουρνουά θα είναι πανελλήνιο, θα κατέβει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός με την ΚΑΠΑ 16, θα είναι η ΠΑΕ Όφη και η ΠΑΕ Εργοτέλης, συν το Λίντο και ο Αστέρας Ρεθύμνου από εδώ από Κρήτη. Τώρα που ξεκινάει πλέον, ξεκίνησαν πλέον οι προπονήσεις και οι δραστηριότητες, θα είμαστε σε θέση να κάνουμε ακόμα περισσότερα πράγματα και έχουμε πολλά πράγματα πίσω τα οποία σιγά σιγά θα τα δείτε, ότι θα έρθουν αργότερα με διάφορες συνεργασίες και πράγματα τα οποία θα αναβαθμίσουν το ρόλο της Ακαδημίας. Για να επανέλθω όμως στο τουρνουά, γνωρίζουμε ότι μάζεται και κάποιες εκπλήξεις πέρα από το χώρο του ποδοσφαίρου με κάποιες σημαντικές προσωπικότητες του κρητικού αθλητισμού. Ναι, για να δώσουμε, να προσπαθήσουμε να δώσουμε την έγκλη που αξίζει στο Γιάννη τον Καλέμπουμπα και επειδή ο Γιάννης εκτός της προσφοράς του στον αθλητισμό και στο σωματείο μας είναι και ένας άνθρωπος με τεράστιο κοινωνικό έργο, θα αποφασίσαμε να ζητήσαμε να παρευρεθούν και να τιμήσουμε κάποια άτομα τα οποία δεν έχουν σχέση άμεση με το ποδόσφαιρο, αλλά είναι οι πρωταθλητές του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ΑΜΕΑ, ο Γιώργος ο Κωστάκης και ο Μανώλης ο Στεφανουδάκης, οι οποίοι θα μας τιμήσουμε την παρουσία τους και από τη μεριά μας και εμείς θα τιμήσουμε αυτούς για το τεράστιο έργο που έχουν κάνει και την θέληση που έχουν σαν αθλητές αλλά και σαν άνθρωποι. Έχει μια περίπτωση να είναι κοντά μας ο Πίτας, ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, που πέρυσι είχαμε έτσι οργανώσει κάποια πράγματα, αλλά δυστυχώς λόγω του κορονοϊού δεν μπορέσαμε, οπότε κρατάμε μικρό καλάθι και περιμένουμε. Θα θέλαμε κάπως έτσι να συνδυάσουμε και μια γιορτούλα ίσως με την επέτειο για τις μικρασιατικές καταστροφές. Θα το δούμε όμως, θα το δούμε μέχρι τότε, θα δούμε τι θα κάνουμε. Μείναμε έτσι με μια πικρή γεύση στο τέλος, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε και δυσαρεστημένοι από αυτό που είδαμε τη σεζόν αυτή, σε αυτό το κουτσουρωμένο πρωτάθλημα. Για τη συνέχεια τώρα, είμαστε αυτή τη στιγμή σε διεργασία στο Διοικητικό Συμβούλιο, να δούμε τι θα κάνουμε και με προπονητή και να θέσουμε τους νέους στόχους για την σεζόν που έρχεται, οι οποίοι οι στόχοι του ΠΟΑ είναι πάντα πρωταγωνιστικοί, απλά δεν γνωρίζουμε ακόμα πού θα παίξουμε, τι πρωτάθλημα θα είναι αυτό και όλα αυτά, τα οποία αφού τα μάθουμε αυτά θα θέσουμε και τους στόχους μας.